Για μία ακόμη χρονιά οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Στην καθιερωμένη συνάντησή τους λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτο σε όλες και όλους. Οι εθελοντές μας στην 20η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έχουν αγγίξει τους 300. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 18 μέχρι 60 και δεν υπάρχουν όρια και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η πλειοψηφία φυσικά είναι φοιτητές από άλλες πόλεις, από άλλες χώρες, έχουμε προγράμματα Erasmus και συμμετέχουν και βοηθάνε σε πολλά τμήματα του φεστιβάλ. Δηλαδή από το να υποδέχονται κόσμο στο αεροδρόμιο, στις αίθουσες, να καλωσορίζουν τον κόσμο, στο βραβείο κοινού, στις δημόσιες σχέσεις, στο πρόγραμμα, όπου υπάρχει ανάγκη και χρειάζονται άτομα όπως είναι οι εθελοντές μας, χαμογελαστοί, να εξυπηρετούν τον κόσμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, είναι η 8η. Φέτος είναι το 20ο επετειακό φεστιβάλ, όπως όλοι γνωρίζουμε, και θα είμαι στις προβολές εδώ στην Αποθήκη Δέλτα. Και κατά τη διάρκεια βοηθά και στο λογιστήριο του φεστιβάλ, ως εθελόντρια πάντα, και ίσως είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορεί να πάρει κάποιος ως φοιτητής, προφανώς, και μη. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο εθελοντισμός είναι ένα κομμάτι που όλοι πρέπει να δοκιμάσουμε και να βοηθήσουμε στο φεστιβάλ να διεκπαιρεωθεί όπως πρέπει. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αγαπώ και υποστηρίζω το φεστιβάλ χρόνια, είτε ως εθελοντής είτε ως θεατής. Είναι μια τρομερή εμπειρία. Πολλά συναισθήματα, φίλοι, ταινίες, σκηνοθέτες, ηθοποιοί. Είναι η γιορτή της τέχνης. Είναι η πρώτη μου φορά στην διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Έχω ξανασυμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 58ο. Το επαιτειακό φέτος 20ο φεστιβάλ. Και είναι πολύ όμορφο γιατί είναι μια πολύ άρτια διοργάνωση και είναι σημαντικό να στηρίζουμε τα κοινά της πόλης και να προωθούμε δράσεις καλλιτεχνικού τύπου. Είναι το 20ο φεστιβάλ φέτος, το επετειακό φεστιβάλ. Το ντοκιμαντέρ γιορτάζει 20 χρόνια ύπαρξης στην πιο όμορφη πόλη του κόσμου, θα τολμήσω να πω. Ο λόγος που επιλέγω να απασχολούμαι στο τμήμα του εθελοντισμού είναι η ζωντάνια και η χαρά που λαμβάνω εγώ.